Καλησπέρα σας. Σήμερα, εφόσον σας έχουμε παρουσιάσει τα δύο καινούργια προϊόντα της εταιρείας Bluebird, το αλυσοπρίωνο μπαταρίας το 2204, ό,τι πιο ελαφρύ κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά από αλυσοπρίωνο, αλλά και το ψαλίδι αντίστοιχα, το 2223, στα 880 γραμμάρια μόλις, θα σας παρουσιάσουμε σήμερα πώς γίνεται η σύνδεσή τους πάνω στο κοντάρι. Γιατί, τι ιδιαίτερο έχει αυτό το κοντάρι? Δεν έχει ούτε ντίζα ούτε καλώδιο. Συνδέεται το αντίστοιχο, το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά, είτε πριόν είτε ψαλίδι, με Bluetooth μέσω της κανδάλης. Οπότε σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο μαζί. Στη συσκευασία από το κοντάρι θα βρείτε μέσα αυτά τα δύο σακουλάκια. Το κάθε σακουλάκι έχει δύο ελαστικένιες βάσεις. Η μία πάει για το ψαλίδι με τον αντίστοιχο κωδικό 2223 και η άλλη με το 2224 πάει για το πριόνι. Το να τα βάλουμε πάνω είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Βγάζουμε τις ελαστικένιες βάσεις από τη συσκευασία. Ανοίγουμε στην ουσία τη φωλιά, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από το κοντάρι. Βλέπετε τους οδηγούς? Τα νυχάκια αυτά εδώ. Μπαίνουν και φωλιάζουν οι ελαστικένιες βάσεις μέσα σε αυτά τα νυχάκια. Πάντα σβηστό το πριόνι και το προσαρμόζουμε μέσα εδώ. Κλείνουμε αντίστοιχα τη φωλιά. Σφίγγουμε καλά. Πάντα. Τέλεια. Ωραία. Εφόσον έχουμε κουμπώσει το πριόνι πάνω στο κοντάρι, κρατάμε, τονίζω, ποτέ η μπαταρία πάνω στο κοντάρι, έτσι. Μπαταρία μόνο πάνω στο πριόνι. Κρατάμε πατημένη τη σκανδάλη. Εδώ φαινόμαστε και τα λαμπάκια. Κρατάμε πατημένη τη σκανδάλη στο πριόνι και πατάμε το διακόπτη να τον ανοίξουμε. Ανοίξαν και τα τρία. Θα δείτε σιγά σιγά, αναβοσβήνει πρώτα το ένα λαμπάκι, αναβοσβήνει το δεύτερο και με το που αναβοσβήσει το τρίτο αφήνουμε τη σκανδάλη. Αναβοσβήνουν σε σειρά και τα τρία, που σημαίνει κάνει, ψάχνει για να βρει το Bluetooth. Πατάμε διακόπτη στο κοντάρι και κουπώνουμε την μπαταρία. Συνεχίζουμε και κρατάμε. Ακούσαμε τον ήχο, θα ακούσουμε ένα συνεχόμενο ήχο ότι συνδέθηκε και πλέον δουλεύει από το κοντάρι. Βλέπουμε εδώ. Το θετικό βέβαια, το ότι δεν έχει καλώδιο είτε κάποια ντίζα, είναι ότι μας δίνει ελευθερία κινήσεων. Μπορούμε να περιστρέψουμε και να κόψουμε και να το φέρουμε από όποια γωνία θέλουμε το κοντάρι, το οποίο να τονίσουμε ότι φτάνει και στα 2 μέτρα μήκος σε πλήρη έκταση. Βλέπουμε εδώ το ύψος του. Είναι πάρα πολύ άμεσο και στο 1,2 σχεδόν όταν είναι τελείως κλειστό. Πάμε να δούμε και τι ευκολία έχει στο κόψιμό του. Θα κόψουμε ένα κυφαρισάκι εδώ, να τη σπάσει από το χιόνι. Έχουμε. Δεν πιέζουμε ποτέ το πριόνι να κόψουμε το ζόρι. Πάντα το αφήνουμε με την κίνηση και την ταχύτητα αυτού νου να κατέβει και να κόψει. Ωραία. Όπως δείξαμε και στο προηγούμενο βίντεο το πώς προσαρμόζουμε το πριόνι, έτσι αντίστοιχα προσαρμόζουμε και το ψαλίδι επάνω στο κοντάρι. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε στην ουσία για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth ώστε να μπορέσει να συνεργαστεί και αυτό με τη σκανδάλη. Τονίζω, κρατάμε πατημένη σκανδάλη στο ψαλίδι και πατάμε το διακόπτη να ανάψει το ψαλίδι. Θα ακούσουμε ένα προειδοποιητικό ήχο. Δεύτερο μονό, τώρα θα ακούσουμε ένα μονό, δύο γρήγορα και τώρα θα ακούσουμε τρία. Με το που ακούσουμε και τα τρία συνεχόμενα αφήνουμε σκανδάλι. Ανάβει στην οθόνη ενδεικτική τέτοια ότι ψάχνει με την κεραία το Bluetooth. Πάμε εδώ, πατάμε στο κοντάρι το διακόπτη, τη σκανδάλη και κουμπώνουμε την μπαταρία. Και αντίστοιχα με αυτό ακούμε, συνδέθηκε. Διπλό πάτημα και ενεργοποιούμε πλέον το ψαλίδι από το κοντάρι.